Πρόσωπος τύπου της ομάδας Αθηνών, Νικόλας Ζανέτος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Νικόλα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έτσι με ένα γενικότερο σχόλιο, πώς βλέπετε τα παιχνίδια από εδώ και πέρα, δεδομένου ότι πλέον είστε στην πέμπτη θέση, είσαστε στο συν 2 από την Δόξα που είναι στην τελευταία θέση, αλλά στο -1 από την Αγιάνναβα που προπορεύεται από σας. Υπάρχουν άλλα 9 παιχνίδια πρώτου ολοκληρωτή συνολική διάρκεια του πρωταθλήματος. Θα δούμε κάθε ένα από αυτά με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ο στόχος είναι να τα δώσουμε όλα προκειμένου να σώσουμε την ομάδα και να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Το έργο δεν θα είναι καθόλου εύκολο και είναι γι' αυτό που όλοι πρέπει να συνταχθούμε γύρω από την ομάδα και ο κόσμος και απάντες προκειμένου να τα καταφέρουμε. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αυτό είναι εφικτό, ούτως ή άλλως και μαθηματικά μιλώντας τα πάντα είναι ρευστά. Συνεπώς καλούμε τον κόσμο να έρθει κοντά στην ομάδα και να σταθεί δίπλα στους ποδοσφαιριστές για να δώσουμε μαζί την τελική μάχη και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά για την ομάδα. Ο Θέλος, ο οποίος θα έλεγα ότι τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα είχε κερδίσει τις εντυπώσεις, έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο. Τις τελευταίες αγωνιστικές όμως δεν το πράττει αυτό. Υπάρχει προβληματισμός στην ομάδα. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, όντως η ομάδα παρουσίασε μια κάμψη το τελευταίο διάστημα. Είναι αποτέλεσμα και της κούρασης και των καυτών και των τραυματισμών που ήρθαν. Ήταν αναπόφευκτο ότι σε κάποια στιγμή η ομάδα θα έδειχνε κάποια σημαντικά κόπωσης. Έφτασε μέχρι και τις 8 του κυπέλου, ας μην το ξεχνάμε αυτό και λόγω και του μικρού ρόστερ που έχουμε νομίζω ότι ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη. Ωστόσο βλέπουμε ότι η ομάδα ανακάμπτει. Παρόλο που δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα στους τελευταίους αγώνες, σιγά σιγά νομίζω ότι θα βρούμε τον καλό μας αυτό και θα παρουσιαστούμε πολύ βελτιωμένοι στη συνέχεια. Ακόμα και με τον εθνικό, αν με ρωτάτε, νομίζω ότι παρά το σκορ, η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα το δεύτερο ημίχρονο. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες για να πετύχει κάποιον γκολ. Ήμασταν λίγο άτυχοι και όχι και τόσο συγκεντρωμένοι στα τελειώματα των φάσεων και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δουλεύει ο Κώστας Τσακάς με τους ποδοσφαιριστές, ούτως ώστε η ομάδα να είναι πιο ουσιαστική στη συνέχεια. Τώρα, αγωνιστικά εν ώψη του αγώνα της Κυριακής, πώς είναι η ομάδα, πώς είναι τα δεδομένα? Υπάρχουν τρεις απουσίες. Είναι ο Τσιάκο, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Και από εκεί και πέρα ο Αλάιν Μενέντες και ο Λοΐζο είναι τραυματίες. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι ο Μενέντες επιστρέφει αύριο στην Κύπρο και σύντομα θα είναι νομίζω στη διάθεση του Κώστα Τσακά. Εντάξεται κανονικά στις προπονήσεις και σύντομα θα είναι σε θέση να μας βοηθήσει. Ωραία. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.